Καλησπέρα κύριε Μαρέδη, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι να έχετε. Σε εσάς. Είδατε λίγο φως από Βρετανία, γιατί η πρώτη πτήση ήρθε της British Airways. Αυτό σημαίνει ότι έρχονται οι πρώτοι Βρετανοί, παραδοσιακά είναι καλοί πελάτες των σποράδων. Οι Βρετανοί αντιπροσωπεύουν περίπου ένα 60% του συνολικού αριθμού επισκεπτών που είχαμε τουλάχιστον μέχρι το 2019, προ-κορονοϊού εποχή. Πέρσι ξεκινήσανε περίπου τέτοια εποχή, νομίζω 15 Ιουλίου είχαν ξεκινήσει πέρσι. Και χθες ανακοινώθηκε πλέον και επίσημα ότι από 21 Ιουλίου θα μπορούν οι Βρετανοί, οι οποίοι έχουν κάνει και τις δύο δόσεις εμβολίου, να ταξιδέψουν χωρίς καραντίνα στην επιστροφή τους. Ναι. Αυτό φαντάζομαι ότι ανοίγει λίγο τη βεντάλια των επιλογών και τη δική σας, ότι θα έχετε περισσότερη δουλειά, ότι τα συμβόλαια που έχετε κλείσει φαντάζομαι ότι θα τηρηθούν τουλάχιστον για ένα μέρος του καλοκαιριού, γιατί υπήρχε μια ανησυχία το προηγούμενο διάστημα ότι η χρονιά θα θεωρηθεί χαμένη από την απόφαση της κυβέρνησης της Μεγάλης Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, για τις πτήσεις. Σίγουρα είναι αισιόδοξο αυτό, το ότι θα ξεκινήσουν οι πτήσεις. Βέβαια, ακόμα δεν ξέρουμε πόσες πτήσεις θα ξεκινήσουν. Σίγουρα δεν θα γίνει όλο το πρόγραμμα το οποίο ήταν προγραμματισμένο πριν. Όπως άκουσα και πριν να λέει και ο κύριος Νίκος Τζούμας, ότι ήρθαν 57 άτομα, βέβαια είναι μία αρχή. Σίγουρα είναι μια πολύ καλή κίνηση, σίγουρα περιμένουμε και θέλουμε τον κόσμο, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε πόσες πτήσεις θα γίνουν και πόσο μεγάλο θα είναι το πρόγραμμα. Ναι. Φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα θα κινηθούν εκεί, στα ξενοδοχεία σας, έτσι στην εστίαση. Έχουν ανοίξει όλα? Ποια είναι η εικόνα που έχουμε από τη Σκιάθο? Αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων. Είτε πρόκειται για ξενοδοχεία είτε για εστιατόρια, δεν έχουν ανοίξει στο 100%. Α, όχι όλα ακόμα, Όλα όχι, δεν έχουν ανοίξει. Είμαστε όλα, και 9 Ιουλίου και σήμερα. Είμαστε 9 Ιουλίου. Έτσι είναι, αλλά τα πράγματα, κύριε Μαρέδη, δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Μέχρι και περίπου πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, η κίνηση ήταν το υποτονικό, μπορώ να πω ότι είναι πολύ λίγο. Τα πράγματα ήταν πάρα πολύ χάλια, ειδικά για το κομμάτι της εστίασης και των μαγαζιών, ας πούμε, των εμπορικών στην Παπαδιαμάντη. Τώρα έχει περίπου μια εβδομάδα, έχουν φτιάξει λίγο τα πράγματα, αλλά όμως απέχουμε πάρα πολύ από το να πούμε ότι είμαστε καλά ή ότι επιστρέφουμε σε επίπεδα 2019. Ναι, μάλιστα. Θα έχουμε επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, εκτιμάτε? Δηλαδή θα πάει προς τον Οκτώβριο, ίσως και τέλη Οκτωβρίου, προκειμένου να κερδίσετε ένα μέρος? Και βεβαίως αυτό εξαρτάται και από αυτούς που θα έρθουν εδώ, δηλαδή αν μπορούν να ταξιδέψουν και τον Οκτώβριο. Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι λίγο μακρινό να μιλήσουμε για τον Οκτώβριο. Ναι. Αν η υγειονομική κατάσταση σου επιτρέπει, πιστεύω πως ναι, θα υπάρξει. Αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι κρούσματα θα υπάρχουν τότε. Και αυτό που κάνει πιο δύσκολο το τουρισμό είναι ότι δεν βασιζόμαστε στους νόμους μόνο του δικού μας κράτους. Σωστά. Είναι ένα πολύ σύνθετο κομμάτι για το τι νόμο θεσπίζει κάθε χώρα για τα σύνορά της, τι αποφασίζει κάθε αεροπορική εταιρεία, αν τη συμφέρει να πετάξει, αν δεν τη συμφέρει να πετάξει. Οπότε είναι πολύ νωρίς να πούμε άμα θα υπάρχει επιμήκυση της τουριστικής περίοδου. Αυτό θα φαντάζομαι θα το δούμε γύρω στο Σεπτέμβριο, αναλόγως πώς θα είναι η υγειονομική εικόνα. Δεν μου λέτε τώρα, τα τηρείτε τα μέτρα στη Σκιάθο? Γιατί είδαμε και εικόνες κακές, οι οποίες φτάνουν και γίνονται πάρτι ο ένας πάνω στον άλλον, συνωστισμός. Δεν είναι εικόνες οι οποίες προειδεάζουν έναν άνθρωπο που θέλει να κάνει ασφαλείς διακοπές για να έρθει στο νησί. Είναι, κύριε Μαρέδη, νομίζω και το λέω τελείως ειλικρινά, ότι είναι μεμονωμένες εικόνες. Η πολύ μεγάλη πλειοψηφία του νησιού, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις εστίασης, είτε για ξενοδοχεία, είτε για οτιδήποτε άλλο, τα τηρεί τα μέτρα με αρκετά μεγάλη αυστηρότητα. Γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει ότι αν δεν τηρήσουμε τα μέτρα, δεν θα βγάλουμε καλοκαίρι. Οπότε θεωρώ ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν καταλάβει αυτό το πράγμα. Τώρα ότι γίνανε κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν, ας πούμε ότι ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό και πλέον έχει ληφθεί υπόψη όλων μας και να προσπαθήσουμε να μην ξαναγίνει. Μάλιστα, είστε σαφείς. Τώρα, από το Δήμο είστε ικανοποιημένος από τις κινήσεις που έχει κάνει προκειμένου να προσεγγίσει αγορές τουριστικές? Ικανοποιημένος θα ήμουν άμα υπήρχε τουριστική κίνηση στο νησί. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει τουριστική κίνηση στο νησί, φαντάζομαι ότι κανένας δεν θα έπρεπε να είναι ευχαριστημένος, ούτε ο ίδιος ούτε η ίδια δημοτική αρχή. Ας μην ξεχνάμε ότι πέρσι η Σκιάθος είχε τη μεγαλύτερη πτώση στο αεροδρόμιο από όλα τα αεροδρόμια της Ελλάδας. Ναι. Είχαμε δηλαδή τη μεγαλύτερη πτώση από οποιοδήποτε άλλο κομμάτι της Φράπορτ, από οποιοδήποτε άλλο αεροδρόμιο της Φράπορτ.
Φέτος ακόμα δεν έχουμε κάποια στοιχεία, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα. Εγώ θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε μεγάλη πτώση σε σχέση με τις άλλες αγορές, γιατί δεν έχουν γίνει τα πράγματα που θα έπρεπε να είχαν γίνει. Μάλιστα. Τι πιστεύετε ότι πρέπει, τι μπορεί να γίνει τώρα? Τώρα είναι εν μέρει αργά. Είναι αργά, λέτε. Είναι εν μέρει αργά, γιατί η κάθε αγορά έχει μια συγκεκριμένη εποχή που κλείνει τις διακοπές και τις πτήσεις και τα λοιπά. Ναι. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία του κόσμου έχει κλείσει ήδη τις διακοπές, ήδη έχουν προγραμματίσει που θα πάνε. Οπότε το να ξεκινήσουμε τώρα μια καμπάνια θα μπορούσα να πω ότι θα είχε νόημα μόνο στην ελληνική αγορά για το μήνα Αύγουστο και ίσως και κάποιες μέρες του Ιουλίου, και ίσως για τη βρετανική αγορά για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, σε περίπτωση που είναι όλα καλά και συνεχίσουν οι πτήσεις. Αλλά η περισσότερη δουλειά στο κομμάτι της προβολής, κύριε Μαρέντη, θα γίνεται τον χειμώνα. Τότε είναι που πρέπει να διοργανώνουμε όλες τις δράσεις μας, και υπάρχουν και συγκεκριμένες εποχές που κλείνει κάθε αγορά. Και τότε πρέπει να στοχεύουμε συγκεκριμένα την κάθε αγορά. Ας πούμε τώρα το να κάνουμε μια στόχευση, για παράδειγμα, της Ιταλικής αγοράς, μπορεί και να μην έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό από το Μάιο. Μάλιστα. Το ξενοδοχείο είναι γεμάτο, τα ξενοδοχεία σας είναι γεμάτα τώρα? Υπάρχουν δωμάτια, όχι. Υπάρχουν δωμάτια, φυσικά και υπάρχουν. Οι τιμές είναι πολύ καλές. Όχι μόνο στα δικά μας, φυσικά σε όλα τα ξενοδοχεία του νησιού. Είναι προστέω για όλους τους Έλληνες. Πλέον υπάρχει και από την κοινωνία και από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και από το Βόλο, από Θεσσαλονίκη. Όπως και παλιότερα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε περιμένουμε και περισσότερο κόσμο τις επόμενες ημέρες. Να δούμε. Να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουκουλάκη. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Μακάρι όλα να πάνε καλά.